Εκ μέρους του Συλλόγου Υπεδρόφων Εστίας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση στη σημερινή σύσκεψη, η οποία κρίνεται ως άκρως απαραίτητη, καθώς μιλάμε για ένα πολύ οξυμένο ζήτημα, το οποίο με βάση και τα πρόσφατα γεγονότα εδώ πέρα στην περιοχή έρχεται να αναδείξει με τον πιο εμφατικό τρόπο το κίνδυνο που υπάρχει για τη ζωή του λαού και της νεολαίας. Οι συνάδελφοι οικότροφοι έχουν ενημερωθεί για την παρουσία μας σήμερα εδώ πέρα και θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη σημερινή σύσκεψη. Θεωρούμε πολύ σοβαρό το ότι σε μια περιοχή όπου σπουδάζουν 7.000 σπουδαστές, στεγάζονται 380 στην Εστία και άλλοι 300 περίπου στην περιοχή των Ψαχνών, δεν έχει πάρθει ακόμα κάποιο μέτρο πρόληψης, δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση για ενδεχόμενη έκτακτη ανάγκη, ενώ και εμείς ζούμε μια ανάσα από την πληγήσα περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλειά μας. Με συγχωρείτε, αρχής γενομένης κιόλας με τον επικείμενο χειμώνα, με το κίνδυνο πλημμύρας να είναι υπαρκτός, και επίσης δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς παρά να σταθούμε και αλληλέγγυοι στους πληγέντες, όπως έχει κάνει στο παρελθόν ο σύλλογός μας πέρσι, παλιότερα με το Μαντούδι, τη Μάδρα, το Μάτι και αλλού. Οι σπουδαστές ζούμε με το φόβο ενός νέου ακραίου καιρικού φαινομένου, όπως τα βαφτίζουν πλέον κυβερνήσεις και λοιποί, με στόχο να συγκαλύψουν τις ευθύνες που έχουν στην έλλειψη πρόληψης για τέτοια φαινόμενα, ενώ ακόμα και στον ίδιο το χώρο του Ιδρύματος υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα αντισημικής και αντιπυρικής θωράκισης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν 3 χρόνια, όπου λόγω της ανυπαρξίας αλεξικέραυνου, όταν έπεσε ένας κεραυνός στο ΤΕΙ, αποτύχει, στο τότε ΤΕΙ, αποτύχει, δεν υπήρξε κάποιο θύμα. Με αφορμή κιόλας την ευκαιρία που μας δίνεται και από αυτό το βήμα σήμερα, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως ο σύλλογος μας βρίσκεται σε ένα από τα ΤΕΙ που συγχωνεύτηκαν, που ζήσαμε τη λεγόμενη αναβάθμιση, η οποία πέρασε και δεν ακούμπησε από τους χώρους μας, με όλα τα προβλήματα να είναι ακόμα εδώ πέρα την επόμενη μέρα, με τραγικές ελλείψεις σε υποδομές, σε καθηγητές, στη φοιτητική μέρινα, με χιλιάδες σπουδαστές κάθε χρόνο να αναγκάζονται να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν αναλώσιμα, μεταφορές, ενίκια, ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι πτυχίο θα πάρουμε, με τι όρους, τι προϋποθέσεις και τι επαγγελματικά δικαιώματα θα βγούμε αύριο στην αγορά εργασίας. Εμείς, σαν σύλλογος, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια σε όσους μας στέλνουν πελάτες, ενάντια σε όσους τσακίζουν τις ζωές και το μέλλον μας, στον βωμό του κέρδους, στο όνομα της λεγόμενης ανάπτυξής τους. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τις σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει, για δημόσια δωρεάν παιδεία, δωρεάν σύντηση, στέγαση, μετακίνηση, με όλη τη γνώση το πτυχίο. Το πτυχίο μας να είναι η μόνη προϋπόθεση για να βρούμε δουλειά με δικαιώματα, ώστε να μπορέσουμε σαν αυριανοί εργαζόμενοι να συνεισφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας, όπου επίκεντρο θα έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπου με την πρωτοβουλία του σήμερα θίγει ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το σύνολο του λαού και θεωρούμε ότι το σημερινό είναι και μια πολύ καλή αφορμή για να μπει ένα κοινό σχέδιο των λαϊκών φορέων εδώ πέρα της περιοχής, για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα μέτρα που θα διασφαλίσουν την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας.